68 χρόνων άνθρωπο. Μου λέει, κύριε Βελόπουλε, εγώ περιμένω τις τάξεις μου 4 χρόνια. Το παιδί μου είναι άνεργο και είναι 38 χρόνια, το δώσαμε δουλειά πριν από 3 χρόνια, δεν έχει δουλειά. Ακούσατε. Το σκέφτομαι και στεναχωριέμαι. Τα εγγόνια μου δεν μπορώ να τα πάρω 5-10 ευρώ να δω. Και βλέπω τις εικόνες, δεν το θέλω να μεταλαμβαναστώ. Αυτόν τον ανθρώπο, τον κακομύθο, τον κακόμοιρο, που ήρθαν εδώ, χωρίς να με ρωτήσουν. Και παίρνουν κάθε μήνα 500-400 δωρεάν το ένα, δωρεάν το άλλο. Εγώ γιατί ηλικία είμαι κορόιδο. Για να δούμε το βίντεο. Σε παρακαλώ πάρα πολύ, ξαναβάλω τον παππούλι. Αυτός ο παππούλις είναι στο φυλάκι. Τον είχα δει όταν έβγαλε πάνω στον έδρο. Τι είδε ο άνθρωπος. Τους δίνουν τζάμπα λεφτά. Το έδωσε τον πιτσιρικά αυτόν, τον Μπαγκλαντές. Αυτός το ανεβάζει στο Facebook. Το βλέπουν και οι άλλοι εχθροί. Και σου λέει αμάνε και δίνουν τζάμπα λεφτά. Και γεμίζει η Ελλάδα με παράνομους οι οποίοι έρχονται εδώ παράνομα. Όχι ντόπιμα μετανάστες για να προσφέρουν και να δουλέψουν. Αλλά γιατί έρχονται τζάμπα να πάρουν. Να αποκτήσουν πόρους, χρήμα, το καταλάβατε. Δώσ' μου την κραυγή του παππούλη. Δώσ' μου την κραυγή αυτού του ηλικιωμένου άνθρωπου που είναι ο πατέρας μου, ρε. Το είδα στα μάτια του, ανέβηκα πάνω στον Εύρο. Συγκλονίστηκα. Για να το δούμε λοιπόν. Το σύμφωνο η τσάπα. Εμείς πειράμε. Εμείς πειράμε. Ξαναβάλτο. Ξαναβάλτο, μπας και ξυπνήσουν ορισμένοι. Δεν λέω να μην δίνω εγώ σε όλο τον κόσμο λεφτά. Αν είμαι πλούσιος ως χώρα και δεν έχω πτωχεύσει, να μοιράσω εκατομμύρια δισεκατομμύρια ευρώ σε όλο τον κόσμο. Να τα δώσω. Μα είμαι πτωχευμένος. Δεν έχω χρήματα. Δεν μπορώ να ταΐσω τους πολίτες μου, τους Έλληνες. Δεν μπορώ να δώσω συντάξεις. Δεν δίνουν τις συντάξεις στον Έλληνα. Οι άνθρωποι της εστίασης λιμοκτονούν. Οι άνθρωποι μισθωτοί, συνταξιούχοι, ξενοδοχοί, όλοι αυτοί τα μικρά μαγαζιά κλείνουν. Και αυτοί μοιράζουν λεφτά, το καταλαβαίνετε. Δεν είναι λαϊκισμός. Είναι ομοί πραγματικότητα. Τι να του πω από τον παππού αυτού, για πείτε μου εσείς. Τι να του πω που φυλάει θερμοπύλες στο φυλάκιο Εύρου, αυτός και άλλοι 500 νοματέοι, 150 στο χωριό εκεί που επισκέφτηκε ο ίδιος μου. Και τους βάζουν πίσω από την πλάτη τους. Κάποιους που τους ταΐζουν, τους ποτίζουν και αυτοί πεινάνε. Για να το δούμε λοιπόν. Του σύμφωνοι τσάπα, εμείς πεινάμε. Εμείς πεινάμε. Την κραυγή αυτή την ακούσατε. Βγαίνει με λιγμό. Βγαίνει με πόνο. Δεν λέω να μην δώσω. Να δώσω ρε παιδί μου. Δώσε το πιτσιρικά το λίγο δώσω. Πάει στα ωραία μαγαζιά, παίρνει τα Nike, πρώτα τα παπούτσια τα ωραία, τις μπλούζες, τα μπουφάν και ο σπινάει. Μπορεί να το δείξει λίγο και το κομμάτι. Δηλαδή το κοντράστε ρε παιδί μου. Δείξε το και πάει και το παππού μαζί. Να το δούμε λίγο. Να δω το πιτσιρικά που είναι στο μαγαζί μας και ψωνίζει. Και δείχνει ο ψωνίζει. Αυτό πρέπει να κάνει, θα μου πέφτει τα λεφτά μου. Πόσε, πού πάμε ρε παιδιά. Πού πάμε φίλες μου και φίλοι, ψηφοφόροι των κομμάτων, δείτε εδώ, αγοράζει παπούτσια με τα τσάπα λεφτά, τα βλέπετε εδώ, και το δείχνει και το βλέπουν και οι άλλοι και λένε θα πάω κι εγώ εκεί, τσάπα χρήμα, να το εδώ κάρτα, παπούτσια, πρέπει να δω σακούλες, μα είμαστε με τα καλά μας, είμαστε με τα καλά μας, θέλουν να φιλτράρουν οι απίστευτοι, οι άσχετοι τι που μας κυβερνάνε, τα όσα λέμε, αλλά αυτά τα βίντεο που είναι πρόσκληση για τους από κάτω, Λιβύη, Σομαλία, Μαρόκο, Μπαγκλαντές, Αφγανιστάν, Πακιστάν, δεν τα φιλτράρουν. Παίζουν ζωντανά. Δώσ' μου την κραυγή του παππού, μήπως και ευαισθητοποιηθούν κάποιοι από εμάς. Φυλάκιο, στο φυλάκιο, στον Εύρο, κοίτρε παιδιά. Στη Χίο, μωρέ. Στη Σάμο, μωρέ. Στην Γκό, μωρέ. Είστε με τα καλά σας.
στην αγριτική μας περιοχή. Ακούστε την κραυγή. Το σύμφαγε τσάπα. Εμείς πειράμε. Εμείς πειράμε. Δεν θέλω να πω κάτι άλλο. Ειλικρινά, ο Θεός να βάλει το χέρι του και ο Θεός να ευλογεί την Ελλάδα και τους Έλληνες.